Συνεχίσουμε το μάθημά μας από την Παλαιά Διαθήκη. Είμαστε στη σελίδα 86 από το βιβλίο Έξοδος, κεφάλαιον λάμπτα β και εδάφιο 7. 32 κεφάλαιο, 7 εδάφιο, σελίς 86. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, «Ήπαγε, κατάβηθη, διότι νόμισαν ο λαός σου, τον οποίον εξήγαγες εκ γης Αιγύπτου, εξετράπησαν ταχαίως εκ της οδού την οποίαν προσέταξα εις αυτούς, έκαμον εις αυτούς μόσχων χωτευτών και προσεκίνησαν αυτόν και θυσίασαν εις αυτόν και είπαν, ούτι είναι η θεή σου Ισραήλ, ήτινες ανεβίβασαν εκ γης Αιγύπτου». Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, «Είδον των λαών τούτων και ειδού είναι λαός σκληροτράχυλος. Τώρα λοιπόν άφεσμε, και θέλει εξαφθεί η οργή μου εναντίον αυτών και θέλω εξολοθρεύσει αυτούς και θέλω σε καταστήσει έθνος μέγα». Και ηκέτευσε ο Μωυσής Κύριον των Θεών αυτού και είπε, «Διατί Κύριε εξάπτεται η οργή σου εναντίον του λαού σου, τον οποίον εξήγαγας εκ γης Αιγύπτου με τα μεγάλης δυνάμεως και κρατεάς χειρός. Διατί να είπος είναι οι Αιγύπτιοι λέγοντες με πονηρίαν εξήγαγεν αυτούς, για να θανατώσει αυτούς εις τα όρη και να εξολοθρεύσει αυτούς από προσώπου της γης. Επίστρεψον από τις εξάψεως της οργής σου και μεταμελήθητη περί του κακού και του προς τον λαόν σου. Ενθυμήθητη τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ισραήλ, τους δούλους σου, προς τους οποίους όμως σας έπεισε αυτόν και είπας προς αυτούς, θέλω πληθύνει το σπέρμα σωστάστρα του ουρανού και πάσαν την γην ταύτην περί της οποίας ελάλησα, θέλω δώσει το σπέρμα σου και θέλω σου κληρονομήσει αυτήν διαπαντός. Και μετεμελήθη ο Κύριος περί του κακού το οποίον είπε να κάμνει κατά του λαού αυτού. Και στραφείς ο Μωυσής κατέβει εκ του όρους και οι δύο πλάκες του μαρτυρίου ήσαν εν τη χερσή αυτού, πλάκες γεγραμμένε εξ αμφωτέρων των μερών, εκ του ενός μέρους και εκ του άλλου ήσαν γεγραμμένε. Και πλάκες σαν έργων Θεού και η γραφή το γραφή Θεού εν και χαραγμένη επί τας πλάκας. Και ακούσε ο Ιησούς τον θόρυβον του λαού αλλαλάζοντος, είπε προς τον Μωυσήν, «Θόρυβος πολέμου είναι εν το στρατοπέδο». Ο δε είπε, δεν είναι φωνή αλλαλαζόντων διανίκην, ουδέ φωνή βοόντων διαΐταν, φωνή αδόντων εγώ ακούω. Καθώς δε πλησίασαν εις το στρατόπεδο, είδε των μόσχων και χορούς. Και εξήφθη ο Θεός του Μωυσέως και έριψε τας πλάκας από τον χειρόν αυτού και συνέτριψε να φτάσει υπό το όρος. Και λαβών των μόσχων των οποίων είχαν κάμει κατέκαυσεν εμπειρή και συντρίψασε όσου ελεπτύνθη έσπηρε επί το είδωρ και επότισε τους Υιούς Ισραήλ. Και είπε ο Μωυσής προς τον Ααρών, «Τι έκαμεν εισέ ο λαός ούτως ώστε επέφερε επ' αυτούς αμαρτίαν μεγάλη?» Και είπε ο Ααρών, «Ας μη εξάπτεται ο θυμός του Κυρίου μου, συγνωρίζεις των λαών ότι έγκυται εις κακίαν, διότι είπον προς εμέ κάμε εις ημάς θεούς ήτινες να προπορεύονται ημών, διότι ούτως ο Μωυσής, ο άνθρωπος ως εξήγαγεν ημάς εκ γης Αιγύπτου, δεν εξεύρωμεν τι απέγινεν αυτός. Και είπα προς αυτούς, όσοι έχει χρυσίον ας αφαιρέσω συν αυτό και έδωκα εις εμέ. Τότε έριψα αυτό εις το πυρ και εξήλθεν ο μόσχος ούτως. Και ειδών ο Μωυσής των λαών ότι το αχαλήνωτος, διότι ο Ααρών είχε αφήσει αυτούς αχαλήνωτους προς κατεσχήνην μεταξύ των εχθρών αυτών. Και εστάθη ο Μωυσής παρά την πύλη του στρατοπέδου και είπε, «Όστις είναι του Κυρίου ας έλθει προς εμέ». Και συνήχθησαν προς αυτόν πάντες οι λαοί του Λεβί, οι ιοί του Λεβί. Και είπε προς αυτούς, ούτω λέει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ας βάλει έκαστο στην οφέν αυτού επί των μυρών αυτού και διέλθετε και εξέλθετε από πύλση σπήλην δια του στρατοπέδου και ας θανατώσει έκαστο των αδελφών αυτού και έκαστο των φίλων αυτού και έκαστο των πλησίων αυτού. Και έκαμον ιοί του Λεβί κατά των λόγων του Μωυσέως και έπεσαν εκ του λαού εκείνη την ημέρα περίπου 3.000 άνδρες. Διότι είπε ο Μωυσής, καθιερώσατε αυτού σήμερον εις τον Κύριον, έκαστος επί των ιών αυτού και έκαστος επί των αδελφών αυτού, δια να δοθεί σε εσάς ευλογία σήμερον. Και τι επαύριον είπε ο Μωυσής προς το λαόν, εσείς ημαρτήσατε αμαρτίαν μεγάλην. Και τώρα θέλω να βγει προς τον Κύριον, ίσως κάμω εξηλαίωσιν δια την αμαρτία σας.
Και επέστρεψε ο Μωυσής προς τον Κύριον και είπε: «Δέομαι, ούτως ο λαός ημάρτησε να απαρτίαν μεγάλην και έκαμον σε αυτούς θεούς χρυσούς. Πλην τώρα, εάν συγχωρείς την αμαρτία αυτών, είδε μη, εξάλειψον με δέομαι εκ της βίβλου σου, την οποία έγραψας». Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσήν: «Ως τη συμάρτησεν εναντίον εμού, τούτον θέλω εξαλείψει εκ της βίβλου μου. Όθεν τώρα είπαγε, οδήγησον το λαόν στον τόπο περί το οποίο σου είπα. Ιδού ο άγγελός μου θέλει προπορεύεστε μπροστέν σου, αλλά όμως εν την ημέρα της ανταποδόσεώς μου θέλω ανταποδώσει την αμαρτίαν αυτών επ' αυτούς». Και πάταξεν ο Κύριος των λαών δια την κατασκευήν του μόσχου, τον οποίον κατασκεύασεν ο Αρών. Αμήν. Ο Θεός, ο Μωυσής ήδη είναι στο όρος, καθώς τον προσκάλεσε για δεύτερη φορά ο Θεός, για να του δώσει εκεί τις πλάκες, που ήταν έργο Θεού, αλλά και επί αυτών ήταν γεγραμμένος ο νόμος του Θεού, εκ του δακτύλου του Θεού. Όμως έμεινε εκεί επάνω, στο όρος ο Μωυσής, 40 μέρες και 40 νύχτες. Και ο λαός Ισραήλ κάτω τον περίμενε, αλλά έχασε την υπομονή του. Γιατί εθεώρησε ότι ευράδυνε ο Μωυσής. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί, γιατί ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει ότι και αν βραδυπορεί, εξάπαντος θα έλθει ο Κύριος. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Κύριος θα έλθει να σε επισκεφθεί, θα έλθει να σε ευλογήσει, θα έλθει να κάνει το θέλημά του στη ζωή, το θέλημά του στη ζωή σου. Το κακό είναι ότι ο άνθρωπος χάνει την υπομονή του, γι' αυτό και ο Κύριος, ιδίως για τις έσχατες ημέρες, μας λέει «ο υπομείνασε ως τέλους θέλει σωθεί». Όχι βέβαια μόνο για τις έσχατες ημέρες, για πάντα, αλλά «ο υπομείνασε ως τέλους, αυτός θα σωθεί». Είναι λοιπόν σημαντικό να έχουμε υπομονή, να κάνουμε υπομονή, να μην αποκάμουμε. «Θέλω δε πάντοτε να προσεύχεστε», λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, «και να μην αποκάμετε». Θα έλθει ο Κύριος, αρκεί εμείς να είμαστε εκεί, να τον περιμένουμε όταν θα έρθει. Και να συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Ο Απόστολος Παύλος λέει «έχουμε χρίαν υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού». Γιατί αν δεν έχουμε υπομονή, δεν μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Έχουμε χρίαν, και προσέξτε, για να κάνουμε εμείς το θέλημα του Θεού. Όχι υπομονή για να κάνουν οι άλλοι το θέλημα του Θεού, όπως πολλές φορές σκεφτόμαστε, γιατί χάνουμε τη δύναμή μας, χάνουμε την υπομονή μας και ζητάμε βοήθεια από άλλους ανθρώπους. Αυτό δεν έχει αποτελέσματα, αλλά και δεν ευαρεστεί το Θεό. Αυτό που ευαρεστεί το Θεό μόνο είναι να κάνουμε υπομονή, να διατηρούμε την υπομονή μας, κάμνοντας το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού πρέπει να είναι ως προς την εκτέλεση τέλειο, να περπατάμε δηλαδή ακριβώς μη ως άσοφοι αλλά σοφοί, ιδιαίτερα όπως είπαμε τις έσχατες ημέρες, που οι μέρες είναι πονηρές. Έχουμε λοιπόν χρίαν υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, ώστε το αποτέλεσμα να είναι οι επαγγελίες του Θεού στη ζωή μας. Και η κύρια επαγγελία, γιατί εκεί ο Απόστολος Παύλος μιλάει για την επαγγελία, ώστε να έρθει η επαγγελία του Θεού στη ζωή σου, η κύρια επαγγελία του Θεού, και μάλιστα βεβαιωμένη με θόρκου, είναι ότι εγώ όμοσα είσαι αυτόν, ότι ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω. Αυτή είναι η υπόσχεση του Θεού που είναι βεβαιωμένη, αρκεί βέβαια εμείς να έχουμε υπομονή, να κάνουμε υπομονή, συνεχίζοντας όμως. Όχι κάνω υπομονή και περιμένω και δεν κάνω τίποτα. Έχω υπομονή, επιμένω και αγωνίζομαι τον αγώνα τον καλό.
και ο Κύριος θα έλθει, θα σε ευλογήσει και θα σε πληθύνει. Τι θα πει πληθύνω? Τι θα πει ευλογήσω? Εσείς είστε, λέει, ευλογημένοι με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια. Αυτή είναι η ευλογία του Θεού. Ευλογημένοι με πάσα ευλογία πνευματική στα επουράνια. Και θα σε πληθύνω, θα σου δώσει καρπό πολύ. Δηλαδή, πολλές φορές είμαστε μόνοι μας, μένουμε μόνοι μας, αλλά ο Κύριος θα σου δώσει καρπό. Και ο καρπός σου ποιος είναι, λέει ο Λόγος του Θεού. Ελεύθεροι από την αμαρτία, ελεύθεροι όντες από τις αμαρτίες, και μόνο ο Χριστός ελευθερώνει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Στη συνέχεια όμως δουλωθέντες εις τον Θεόν, να ο αγώνας ο καλός, τότε ο καρπός μας θα είναι εις αγιασμόν και το τέλος μας ζωή αιώνιος. Κάνουμε υπομονή, εργαζόμαστε τον αγώνα τον καλό, δουλωθέντες εις τον Θεόν, δηλαδή δεν πράττουμε κατά το θέλημά μας, κατά την αρεσκιά μας ή κατά τη γνώμη μας, αλλά πάντοτε εξητούμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, για να περπατάμε σε αυτό. Και τότε έρχεται η επαγγελία του Θεού, ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνω θα σε πληθύνω. Αν δηλαδή χάσουμε την υπομονή μας ή πλανηθούμε από την καρδιά μας, από τη λογική μας, από τον κόσμο, από το διάβολο ίσως, από ανθρώπινες σκέψεις, τότε δεν είμαστε δούλοι Θεού, γιατί δεν περπατάμε κατά το θέλημα του Θεού και δεν έρχεται ποτέ η καρποφορία μας. Δεν ισχύει για μας πια η υπόσχεση του Θεού, ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνω θα σε πληθύνω. Γι' αυτό είναι ανάγκη να σταματήσουμε, να σκεφτούμε και να μην ξεχνάμε ποτέ ότι ο Κύριος, ο Θεός, είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας Αυτόν. Και τι εξητούμε, τι άλλο, από το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον και από τη δύναμη του Θεού που θα μας δίνει για να περπατάμε ακριβώς αυτό. Και τότε είναι βεβαιωμένη η επαγγελία του Θεού στη ζωή μας. Όμως ο Θεός καθυστερεί και για να δοκιμάσει και τις καρδιές μας. Δηλαδή, θα μείνουμε ή τα θέλουμε όλα όπως λένε οι άνθρωποι εδώ και τώρα? Τίποτα, αδερφοί, δεν υπάρχει εδώ και τώρα στην πνευματική ζωή. Γιατί? Γιατί ο Θεός δεν θέλει, θέλει να μας ταλαιπωρεί? Όχι. Γιατί μέσα από αυτή το περπάτημα, από αυτή την πορεία, μας εκπαιδεύει ο Θεός ώστε να γίνουμε δόκιμοι. Θυμηθείτε, ελευθερωθέντες από την αμαρτία, δουλωθέντες εις τον Θεόν, αλλά πώς θα μάθω να είμαι δούλος Θεού? Η θλίψη εργάζεται υπομονή. Η υπομονή εργάζεται δοκιμή. Σε κάνει δόκιμο ο Θεός. Και όταν γίνεις δόκιμος, τότε τι συμβαίνει στη ζωή σου? Ελπίζεις στον Χριστό. Και η υπομονή εργάζεται ελπίδα. Πρέπει να μάθουμε να ελπίζουμε για πόσο καιρό? Για πάντα. Για πάντα. Γιατί οι χρόνοι και οι καιροί δεν είναι στα δικά μας χέρια. Δεν πω, Κύριε, ευλόγησέ με σήμερα. Ή σώσε τη γυναίκα μου, τον άντρα μου, την οικογένειά μου σήμερα. Γιατί δεν γίνεται με εντολές να δίνουμε εμείς εντολές στο Θεό. Γίνεται με παρακλήσεις, με εικεσίες, με ταπείνωση και με εξήτηση. Έτσι λοιπόν ο Θεός βραδύνει, καμιά φορά σταματάει και να μας μιλάει, καμιά φορά πάβουμε να τον αισθανόμαστε κιόλας δίπλα μας για να δοκιμάσει την καρδιά μας και την απόφασή μας. Έχουμε πάρει απόφαση θανάτου. Έχουμε πάρει απόφαση ότι θα ακολουθούμε τον Χριστό βρέξει χιονίσει ή μόνο όταν είναι ήλιος? Υπάρχει ο ήλιος, αλλά υπάρχουν και τα σύννεφα.
Υπάρχουν τα σύννεφα, αλλά υπάρχουν και βροχές. Υπάρχουν και βροχές, αλλά υπάρχουν και καταιγίδες. Μόνο στην ηλιοφάνεια θα είμαστε χριστιανοί. Ή και στις καταιγίδες. Μας εκπαιδεύει λοιπόν ο Θεός. Και λέει ο Λόγος του Θεού ακόμη, «Χάρις του Θεού η σωτήριος εφανερώθη εις πάντα στους ανθρώπους, παιδεύουσα ημάς, εκπαιδεύουσα ημάς». Η χάρις του Θεού λοιπόν ποια είναι? Και η ταλαιπωρία και η δοκιμασία και ο πειρασμός που επί του διαβόλου που επιτρέπεται από το Θεό, όχι να πειραστούμε πάνω από τις δυνατότητές μας. Όλα τα επιτρέπει ο Θεός. Η χάρις λοιπόν του Θεού είναι στη δοκιμασία, βέβαια. Γιατί σύν το πειρασμό κάνει και την έκβαση. Δεν βάζει πιο πολύ από ό,τι αντέχουμε. Η χάρις του Θεού, η σωτήριος που φανερώθηκε σε όλους τους ανθρώπους, εμάς διδάσκει, εμάς εκπαιδεύει να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζούμε δικαίως, αγίως και σοφρόνος και ευσεβώς σε αυτό τον πονηρό αιώνα. Η δεύτερη λοιπόν αφορμή που ο Θεός, η αιτία πιο σωστά που ο Θεός καθυστερεί, είναι για να μας δοκιμάσει. Και η τρίτη είναι, η δεύτερη είναι για να μας δοκιμάσει αν θα μένουμε και η τρίτη είναι για να μας δοκιμάσει τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε. Και έτσι λοιπόν, ενώ ο Μωυσής ήταν στο όρος, τον επισκέπτεται ο Κύριος αυτές τις 40 μέρες και νύχτες, τον επισκέπτεται ο Κύριος και του λέει, «Ανόμησε ο λαός σου τον οποίον εσύ εξήγαγες εξ Αιγύπτου». Κοιτάξτε τι ωραία που μιλάει ο Θεός, δίδοντας την ευθύνη που έχει ο κάθε ένας από μας. Γι' αυτό τι θα πει ο Θεός όταν μιλάει στη μητέρα, «Τα παιδιά σου». Αλλά εμείς ξέρουμε ότι τα παιδιά μας είναι παιδιά του Θεού. Έχεις την ευθύνη να μην αποκάμεις, να προσεύχεσαι, να εξητάς το Θεό, το θέλημα του Θεού. Τι θα πεις στον σύζυγο, οικογένειά σου, γυναίκα σου? Στο Μωυσή τι λέει, ο λαός σου. Και γιατί έγινε λαός? Γιατί εσύ τον εξήγαγες εκ της γης της Αιγύπτου. Λοιπόν, έλα να σου πω να καταλάβεις τώρα, ανόμησαν. Εξετράπησαν ταχαίως από τη σοδού την οποία προσέταξα εγώ εις αυτούς, φυσικά δια σου. Ταχαίως εξετράπησαν από το δρόμο το δικό μου. Ώστε, γιατί όταν ο άνθρωπος του Θεού ξεφύγει, ξεκλίνει από την αγαθή οδό, εγώ είμαι ο οδός, λέει ο Χριστός, ξεφύγει από την παρουσία του Χριστού, ξεφύγει από τη διδασκαλία του Χριστού, από την καθοδήγηση του Χριστού, από τη φιλία του Χριστού. Αν ξεφύγει από την αγαθή οδό, από εκεί και πέρα κάνει απίστευτα πράγματα, αδερφοί. Θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε ότι ο Αρών και ο λαός θα έκανε αυτά τα πράγματα, δηλαδή να φτιάξουνε, επειδή βράδυνε ο Μωυσής με το χρυσάφι τους από τα σκουλαρίκια που φόραγαν, να φτιάξουνε ένα μοσχάρι, να το προσκυνάνε, να το λατρεύουνε και να λένε «Εσύ είσαι ο Θεός μας». Όλα να τα περιμένεις και από τον εαυτό σου, όλα να τα περιμένεις εάν απομακρυνθείς από τον Χριστό. Απίστευτα κάνει ο άνθρωπος πράγματα στη ζωή του ο πλανημένος. Φοβερά πράγματα που δεν μπορούμε να τα διανοηθούμε εμείς. Έκαμον σε αυτούς μόσχων χωνευτών. Ακούτε τι ακούει τώρα ο Μωυσής. Μπορεί να τα πιστέψει αυτά. Είδε τον εξυπλωμένο βραχίωνα ο λαός αυτού του Κυρίου. Είδε τη χείρα την κρατεά. Και έκανε, και αυτό είναι αλήθεια. Και τώρα έχουν κάνει εικόνες, αγάλματα, χρυσάφια, κόκαλα, απίστευτα πράγματα σε σχέση με το Ευαγγέλιο. Όταν αποκλίνει ο άνθρωπος του Θεού από τον Χριστό, κάνει φοβερά πράγματα.
προσεκίνησαν τον Μόσχον, εθυσίασαν σε αυτόν και είπαν αυτή είναι η θεή σου Ισραήλ, οι οποίοι ανεβίβασαν εκ της Αιγύπτου. Πιστεύω ότι ο Μωυσής τα έχασε όταν τα άκουσε και δεν μπορούσε να αμφισβητήσει την αλήθεια γιατί τα έλεγε ο Θεός. Αλλά τώρα ο Θεός συνεχίζει. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, είδες τον λαόν τούτον και ειδούνε λαός σκληροτράχυλος. Τώρα λοιπόν άφησέ με και θέλει εξαφθεί η οργή μου εναντίον αυτών και θα εξολοθρεύσω αυτούς και σένα εγώ θα σε ευλογήσω σφόδρα και θα σε κάνω έθνος μέγα. Άφησέ με. Γιατί λέει άφησέ με, γιατί ξέρει ο Θεός την καρδιά του Μωυσή, ότι αγαπάει το λαό. Ξέρει ο Θεός την καρδιά σου, αδερφούλα μου, ότι αγαπάς τα παιδιά σου. Ξέρει ο Θεός, αδερφέ μου, την καρδιά σου, ότι αγαπάς την οικογένειά σου. Και δεν θα τον αφήσεις, το Θεό. Στην πραγματικότητα δεν θα αφήσεις, και αυτό χαίρεται και ευαρεστείται ο Θεός. Δεν θα αφήσεις τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, την οικογένειά σου, τα αδέλφια σου, την εκκλησία να ταλαιπωρείται. Άφησέ με να τους καταστρέψω και εγώ εσένα θα σε ευλογήσω. Και τι περιμένει τώρα ο Θεός? Θα σου δώσω άλλα παιδιά. Θα σου δώσω άλλο λαό. Θα κάνω άλλα πράγματα. Άφησέ με αυτούς να τους καταστρέψω. Έλα όμως που η αγάπη δεν αφήνει. Η αγάπη μακροθυμεί. Η αγάπη συγχωρεί. Η αγάπη πάντοτε πιστεύει στο Θεό. Κατά πάντα πιστεύει στο Θεό, κατά πάντα ελπίζει. Η αγάπη δεν χάνει ούτε ελπίδα ούτε τίποτα, ούτε πίστη δεν χάνει. Και οικέτευσε ο Μωυσής, αλλά τώρα να δούμε αδερφοί αγαπητοί την οικεσία του Μωυσή. Είναι ένα μεγάλο μάθημα για μας. Γιατί ο Μωυσής πρέπει να πείσει τον Θεό. Πρέπει να κάνει τον Θεό να μεταμεληθεί. Και χρησιμοποιεί επιχειρήματα τα οποία ευαρεστούν το Θεό. Δεν πηγαίνει στην προσευχή έτσι, αλλά πηγαίνει με σκέψη, πηγαίνει με σοφία Θεού και πηγαίνει με επιχειρήματα. Και πρώτο επιχείρημα. Και οικέτευσε ο Μωυσής Κύριον των Θεών αυτού και είπε, γιατί Κύριε εξάπτεται η οργή σου εναντίον του λαού σου, τον οποίον εσύ εξήγαγες εκεί εις Αιγύπτου, μεταχειρός μεγάλης και δυνάμεως και κρατέας χείρας. Τώρα τα αλλάζει αυτά που του λέει ο Θεός. Δικό σου είναι ο λαός. Εσύ τον εξήγαγες με χείρα κρατεά. Εσύ δεν τον αγαπάς. Εσύ τον έσωσες. Και αδερφοί, είναι το πρώτο σοβαρό επιχείρημα όταν πλησιάζουμε το Θεό. Να μην ξεχνάμε τι έκανε ο Θεός στη ζωή μας. Γιατί αν ξεχνάμε τι έχει κάνει και πηγαίνουμε με άλλα αιτήματα, δεν μας ακούει ο Θεός. Δεν πείθεται, να το πω τη λέξη, δεν μεταμελείται. Εάν θέλουμε να πείσουμε το Θεό, πρέπει να πάμε με ταπείνωση πρώτα. Ήμουν δούλος. Εγώ ήμουν δούλος της αμαρτίας και εσύ Κύριε με ελευθέρωσες. Τώρα δεν θα με λεήσεις. Το πρώτο σοβαρό επιχείρημα στο Θεό. Δεν πηγαίνω με το επιχείρημα δικαίωσης, αυτοδικαίωσης. Εγώ ξέρεις ποιος είμαι Κύριε, σαν τον Φαρισαίο. Φαρισαίος ήταν αυτός. Για κοίταξέ με πόσο σπουδαίος είμαι. Άρα πηγαίνουμε και ξεκινάμε την προσευχή μας με επιχειρήματα πρώτον ταπείνωσης. Άθλιος ήμουνα και με ελέησες. Άχρηστος ήμουνα και με επισκέφθηκες και δεν ξέρω τι μου βρήκες. Πολύ σοβαρό αδερφοί πώς πλησιάζουμε το Θεό να προσευχηθούμε. Σας το ξαναλέω, το Θεό τον πλησιάζουμε με επιχειρήματα. Δεν τον πλησιάζουμε με επιπολαιότητα. Με αλήθεια.
Πρώτα πρώτα βγάζει από πάνω του τη δόξα. Δεν είναι λαός, λαός τους είναι. Ταπείνωσε τον εαυτό. Δεν είπε, Κύριε, τον λαό που ελευθέρωσα, δεν μου τον ελεείς, δεν μου τον συγχωρείς. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Δεν είναι παιδί μου, δεν είναι γυναίκα μου, δεν είναι ο άντρας μου. Δικό σου είναι. Εσύ μου τον έδωσες, εσύ τον ελευθέρωσες, δικά σου είναι όλα στα χέρια σου. Δικό σου είμαι κι εγώ, Κύριε. Μες στον κόσμο άθλιος και ουτιδανός ήμουνα. Και τι έγινε, ήρθες και με βρήκες. Ξέρω ότι δεν ήρθα εγώ να σε βρω. Εσύ ήρθες και με βρήκες και με ελέησες και με πρόσθεσες στην εκκλησία σου. Ωραία αρχή να προσευχηθείς. Πολύ ωραία αρχή. Ομολογώντας την αθλειότητά σου. Ομολογώντας ότι τίποτα καλό δεν έχεις κάνει, ούτε μπορούσες να κάνεις. Μόνο ο Θεός θα έχει κάνει όλα στη ζωή σου. Δεύτερο επιχείρημα. Δια τι να είπος οι Αιγύπτιοι λέγοντες με πονηρίαν εξήγαγεν αυτούς, δια να θανατώσει αυτούς εις τα όρη και να εξολοθρεύσει αυτούς από προσώπου της γης, Κύριε, να θριαμβεύσει ο διάβολος. Συγχώρεσέ με, αν δεν με συγχωρήσεις, αν δεν τους συγχωρήσεις, αν δεν μας ελεήσεις, θα θριαμβεύσει ο διάβολος. Εσύ δεν ήρθες να καταστρέψεις τα έργα του διαβόλου. Οι Αιγύπτιοι να χαρούνε και να πούνε, είδες, βγήκανε, καλά να πάθουνε. Ο Θεός τους εγκατέλειψε. Αυτό να πούμε, ότι όπου είναι ο Θεός σου, Κύριε, με εγκαταλείπεις. Κάνουνε λάθη. Με εγκαταλείπεις. Να δοξαστεί ο διάβολος. Να δοξαστεί ο εχθρός σου, Κύριε. Πολύ σοβαρό επιχείρημα. Γιατί είναι γραμμένο ότι ο Χριστός ήρθε να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Αυτή είναι η δουλειά του Χριστού. Αυτή είναι η δουλειά σου, Κύριε. Να καταστρέψεις τα έργα του διαβόλου. Δεν τον αφήσεις τον διάβολο να χοροπηδάει. Που είναι νικημένος. Πάνω στο σταυρό του Γολγοθά του έσπασε στο κεφάλι. Διαλύθηκε. Δεν έχει πια καμία εσύ, καμία δύναμη όσο το αίμα του Χριστού είναι πάνω μας. Φοβερό επιχείρημα και αυτό. Το πρώτο είναι, κοίταξε με, άθλιος είμαι, ταπείνωση. Το δεύτερο, κοίτα τόνε, θα γελάει με μένα και με σένα. Εγώ δεν θέλω να γελάει, δεν θέλω να δοξαστεί, θέλω να δοξάσεις εσύ. Γι' αυτό κάνε έλεος και χάρη, σε παρακαλώ. Και το τρίτο επιχείρημα. Ενθυμήθητη τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ισραήλ, τους δούλους σου, προς τους οποίους όμως σας έπεισε αυτόν και είπας προς αυτούς, θέλω πληθύνει το σπέρμα σας ως άστρα του ουρανού και πάσαν την γη ταύτην, περί της οποίας ελάλησα, θέλω δώσεις το σπέρμα σου και θέλω συγκληρονομήσει αυτήν διαπαντός. Θυμήσου τις υποσχέσεις σου. Θυμήσου τους ανθρώπους τότε που χρησιμοποίησε, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ισραήλ. Και εμείς τι λέμε, θυμήσου τον Χριστό, Πατέρα, πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, τον οποίο απέστειλες και πέθανε για τις αμαρτίες μου. Γιατί δεν προσευχόμαστε μόνο για τις αμαρτίες των άλλων, πρώτα για τις δικές μας αμαρτίες προσευχόμαστε. Πρώτα για τα δικά μας λάθη. Και δεν ξεχνάμε να λέμε ποτέ, εγώ φταίω, αδελφοί. Ποτέ να μην το ξεχνάμε αυτό. Από τη στιγμή που θα πούμε, ο άλλος φταίει, είμαστε ένοχοι ενώπιον του Θεού. Εγώ φταίω. Γιατί δεν προσευχήθηκα όπως έπρεπε. Γιατί δεν σε εξήτησα. Μπορεί να υπερηφανεύτηκα. Αλλά χωρίς να ξέρω, εσύ ξέρεις, εγώ φταίω. Κύριε, ελέησέ με. Γιατί αλλιώς χαθήκαμε, αδερφοί. Θα αρχίσουμε ένας να κατηγορεί τον άλλον. Θα αρχίσουμε ένας να τσακώνεται με τον άλλον. Ο ένας να κρίνει και να κατακρίνει τον άλλον. Το αποτέλεσμα, θρίαμβος του διαβόλου, και όλοι θα βρεθούμε σε κατάκριση. Ποτέ δεν φταίει η γυναίκα μου, εγώ φταίω. Ποτέ. Άργησα να το καταλάβω, αλλά το κατάλαβα. Εγώ φταίω. Αμήν, αδερφοί.
Γιατί χαθήκαμε αλλιώς. Χαθήκαμε αλλιώς. Και έτσι λέγοντας εγώ φταίω, μπορώ και προσεύχομαι και μ' ακούει και ο Θεός. Θυμήσου λοιπόν τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Και εμείς του λέμε θυμήσου τον Ιησού Χριστό. Θυμήσου την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, πώς την ευλόγησες, πώς σε δόξασε, πώς δοξάστηκες. Και εμείς θέλουμε να δοξάζεσαι, Κύριε μου. Και με αυτά τα τρία επιχειρήματα, αδερφοί, ξέρετε, λέει ο Λόγος του Θεού, και αμέσως μετεμελήθη ο Κύριος περί του κακού το οποίον είπε να κάνει κατά του λαού αυτού. Δεν πιάσε κουβέντα. Αμέσως μεταμελήθηκε. Λέει αμήν. Ξέρεις τι θα πει, να σου λέει ο Θεός αμήν. Γεννηθεί το κατά το λόγο σου. Το φαντάζεσαι? Εγώ φαντάζομαι μέχρι τώρα να μου λέει, να λέω εγώ στον Κύριο αμήν. Και αυτό είναι το σωστό. Να λέω στον Κύριο αμήν, Χριστέ μου, εσύ έχεις δίκιο. Σκέψου όμως τώρα να έχεις μια τέτοιο ωραίο περπάτημα και να σου λέει ο Θεός αμήν, θα κάνω αυτό που μου λες. Πω πω, Κύριε μου. Μπορεί ο Θεός? Όχι μόνο μπορεί, και θέλει. Θέλει να βρίσκει ανθρώπους δια των οποίων να δοξάζεται ο Θεός. Θέλει. Γι' αυτό ξαναλέω, η προσευχή μας δεν είναι με αφροσύνη. Και ξέρετε, πολλοί ισχυριζόμαστε, πιστεύουμε ότι προσευχόμαστε με δοξολογία. Και καλό είναι. Όμως ο Απόστολος Παύλος λέει, αν θυμάμαι καλά, στον Τιμόθεο, θέλω πάντες να προσεύχεστε, αν το βρω, θέλω πάντες να προσεύχεστε με οικεσίες, να προσφέρετε στο Θεό οικεσίες, ακούστε. Παρακαλώ λοιπόν πρώτον πάντων, από εκεί θα ξεκινάτε, να κάνετε δεήσεις προσευχάς, παρακλήσεις, ευχαριστίας και πώς, υπερπάντων των ανθρώπων. Από εκεί θα ξεκινάμε, από εκεί θέλει ο Θεός. Όχι από τον εαυτό μου, όχι. Ούτε δοξολογία, όχι. Υπερπάντων των ανθρώπων, δεήσεις, προσευχάς, παρακλήσεις, ευχαριστίας και ακόμη υπέρ των βασιλέων και πάντων των όντων εν αξιόμαση, διάγομεν βίων ατάραχων και ησύχιων, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Έτσι θέλει να ξεκινάμε την προσευχή ο Κύριος. Για να ανοίγει ο ουρανός. Για να ευαρεστείται ο Θεός. Μάλιστα, ο Απόστολος Πέτρος, και αυτό αν το βρω, λέει, πάντον δε το τέλος σε πλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται στας προσευχάς. Και συνεχίζει, προπάντον δε έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπη, διότι η αγάπη θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Το δεύτερο, πρώτον πάντων, αγάπη εις αλλήλους. Εάν δεν αγαπήσεις τον αδερφό σου, αυτόν τον αχώνευτο, αυτόν που σε έχει ταλαιπωρήσει, σε ταλαιπωρεί εις αλλήλους, δεν πιάνει την προσευχή σου. Αν δεν συγχωρήσεις, δεν ακούγεται η προσευχή σου. Προσεύχεσαι εις μάτι. Πρώτα μετανοώ, ύστερα συγχωρώ, φαίνεται η αγάπη μου και αρχίζω να προσεύχομαι στο ταμείο μου υπερπάντων των ανθρώπων. Γιατί η αγάπη θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Τα επιχειρήματά μας, τα επιχειρήματα που είχε ο Μωυσής, ήταν σύμφωνα με το Λόγο του Θεού τότε. Τα επιχειρήματά μας και εμάς είναι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού τώρα. Πώς μας λέει ο Χριστός πώς να προσευχόμαστε και τι να κάνουμε πρώτον. Εμείς γιατί αρχίζουμε με τη δουλειά μας? Ή μου πονάει η κοιλιά μου. Ή γιατί να αρχίζουμε με αυτά? Θα ευαρεστείτε ο Θεός. Εντάξει, θα κάνει χάρη, πάντοτε ο Θεός μας ακούει, πάντοτε ο Θεός μας ελέει, αλλά αφού έχουμε την αγαθή οδό μπροστά μας, αφού υπάρχει η αγαθή οδός.
εγώ θέλω να προσεύχομαι και ο Κύριος την προσευχή μου να μου λέει αμήν. Βόηθα μας, Κύριέ μου, σε παρακαλώ. Βόηθα μας. Ταπείνωσης. Η δόξα στο Θεό και όχι στον εχθρό. Οι υποσχέσεις του Θεού. Η αγάπη μεταξύ των αδελφών. Δεήσεις, οικεσίες, παρακλήσεις υπερπάντων. Δεήσεις, παρακλήσεις υπέρ των αρχόντων και πάντων των όντων εν αξιόμαση. Και τότε θα ζούμε, όποιος περπατάει έτσι, δίων, ησύχιων και ατάραγων σε μια γενεά πονηρά και διεστραμμένη. Και τότε ο Θεός λέει αμήν στην προσευχή σου. Και μην νομίζετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι είναι τυπική διαδικασία αυτή η προσευχή. Όταν μάθουμε να προσευχόμαστε έτσι, θα καταλαβαίνουμε ότι είναι αληθινή λατρεία, ουσιαστική λατρεία προς το Θεό. Γιατί ό,τι κάνουμε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού είναι ουσιαστική λατρεία. Και ο Θεός λέει στο Μωυσή αμήν, αμέσως, χωρίς καθυστέρηση. Και στραφείς ο Μωυσής κατέβει από το όρος και οι δύο πλάκες του μαρτυρίου ήταν στα χέρια του, γραμμένες και από τις δύο μεριές, και οι πλάκες ήταν, τις πλάκες τις έφτιαξε ο Θεός έργο Θεού, και η γραφή ήταν γραφή Θεού χαραγμένη εκ του δακτύλου του Κυρίου. Και τώρα αρχίζει η κατάβαση του Μωυσή. Τον έχει ενημερώσει ο Θεός, είναι ενημερωμένος απόλυτα, συναντάει και τον Ιησού του Ναβί που τον περίμενε κάτω, και ο Ιησούς του Ναβί που δεν ξέρει τίποτα, γιατί ο Θεός τα έχει πει στο Μωυσή αυτά, ακούει το λαό να αλαλάζει και λέει στο Μωυσή «Θόρυβος πολέμου είναι εν το στρατοπέδο». Αλλά ο Μωυσής ξέρει. Και ποιος είναι αυτός που ξέρει? Αυτός που του αποκαλύπτει ο Θεός. Ο Ιησούς του Ναβί δεν ήταν καλός αδερφός? Άριστος. Πολύ καλός. Αλλά δεν ήξερε. Γιατί ο Θεός στο Μωυσή αποκάλυψε. Και ο Μωυσής εξηγεί. Δεν είναι φωνή αλαλαζόντων, ούτε διανίκη ούτε διανύτα. Αλλά είναι φωνή, αλλά φωνή αδόντων εγώ ακούω. Διασκέδαση. Τρώνε, πίνουνε και παίζουνε. Σαρκολατρία βλέπω. Κοιτάξτε, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι μόνο όταν έχασαν την υπομονή τους ότι έχασαν το Θεό, ότι έχασαν την οδόν του Κυρίου, ότι έφτιαξαν βόδι για να το λατρεύουνε, αλλά έπεσαν και σε αυτό το μεγάλο αμάρτημα τρώγοντες, πίνοντες, νυφεύοντες, νυφευόμενοι που έχουν οι άνθρωποι που είναι μακριά από το Θεό, που ενδιαφέρονται μόνο για τα επίγεια και όχι για τα αιώνια, και φτάνουν μέχρι το άκρο της αμαρτίας. Φτάνουν σαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Δεν έγιναν τα Σόδωμα και τα Γόμορα ο τύπος της αμαρτίας ξαφνικά. Σιγά σιγά αυξάνει η αμαρτία και επεκτείνεται η αμαρτία και πολλαπλασιάζεται η αμαρτία. Πότε? Όταν ο άνθρωπος φύγει, χάσει τη φιλία του Χριστού, την παρουσία του Χριστού. Γιατί? Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού, όταν ο άνθρωπος αναγεννηθεί, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο στην καρδιά του και κράζει αβά ο πατήρ. Και ύστερα ο Χριστός τον βαφτίζει με πνευμάγιο, και ποιο είναι το σημείο ότι τον βάφτισε με πνευμάγιο? Να μιλάει ξένες γλώσσες. Και όταν θα έρθει το σημείο και θα μιλάει ξένες γλώσσες, μετά θα έρθει και δύναμη. Τι εμποδίζει τον άνθρωπο να βαφτιστεί με πνευμάγιο και να κερδίσει από το Θεό τις υποσχέσεις του Θεού? Η απιστία.
Όταν δεν πιστεύει ο άνθρωπος, δεν μπορεί ο Θεός να ενεργήσει. Θυμηθείτε, ο Χριστός πήγε στο χωριό του να θεραπεύσει και δεν θεραπευόταν κανείς γιατί δεν πίστευε. Γι' αυτό πρώτα να ζητάμε να μας δώσει ο Θεός πίστη Θεού. Και ύστερα να ζητάμε. Αν δεν μας δώσει ο Θεός πίστη, και ο ίδιος ο Χριστός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι ανάγκη, αδερφοί, να ζητάμε πίστη. Και πώς αυξάνεται η πίστη μας? Με τη δοξολογία. Και ενεδυναμώθη, λέει η Γραφή, ο Αβραάμ, δους δόξα εις τον Θεό. Όταν δοξάζεις το Θεό, ο Θεός σου δυναμώνει την πίστη. Και όταν δυναμωθεί η πίστη σου, ο Θεός μπορεί να σου δώσει αυτά που ζητάς. Χωρίς πίστη, ανευπίστως, κανείς δεν μπορεί να ευαρεστήσει τον Κύριο. Ο Θεός να μας φυλάει, να μην χάσουμε την πίστη μας, να μην χάνουμε την πίστη μας. Και πότε χάνουμε την πίστη μας? Όταν μπαίνει σε δουλειά το μυαλό μας και η καρδιά μας. Όταν αρχίζει το μυαλό μας και σκέπτεται και όταν αρχίζει και η καρδιά μας και φοβάται. Γι' αυτό και τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Πάσαν την μέρη μνάν ημών, ρίψατε επ' αυτόν. Και όλα τα ζητήματά σας ας γνωρίζονται εις τον Θεόν μετευχαριστίας δια της δεήσεως και της προσευχής. Και το πρώτο πράγμα που κάνει ο Θεός τι είναι? Και η ειρήνη του Θεού θα φυλάξει την καρδιά σας και τους διαλογισμούς σας δια του Ιησού Χριστού. Αν δεν έρθει η ειρήνη του Θεού που είναι αποτέλεσμα πίστεως, καρδιά σου και διαλογισμοί σου δεν δουλεύουνε. Δουλεύουνε κατά σάρκα. Δεν δουλεύουνε δια της πίστεως, δουλεύουνε δια της όψεως. Και πολλές φορές λέμε δεν αισθάνομαι το Θεό. Έχεις χάσει την πίστη σου. Όταν χάσουμε την πίστη μας, δεν μας ακούει ο Θεός, δεν είναι δίπλα μου ο Θεός, δεν, και δεν παίρνουμε και τίποτα από το Θεό. Το μυστικό για να αλλάξει αυτό είναι να μπούμε στο Λόγο του Θεού, να ακούσουμε το Λόγο του Θεού, γιατί η πίστη έρχεται δια της ακοής και η ακοή δια του Λόγου του Θεού, και αφού ακούμε και δούμε και πιστέψουμε στο Λόγο του Θεού, να δοξάσουμε το Θεό. Γιατί με το Λόγο του Θεού έρχεται η πίστη και με τη δοξολογία ενεδυναμούται η πίστη, δυναμώνεται η πίστη. Και όταν λάβουμε πίστη και δύναμη πίστεως, ό,τι αν ζητάμε λαμβάνουμε από Αυτόν. Ο Μωυσής γνώριζε ότι αυτό δεν είναι αλλαλαγμός πολέμου, αλλά είναι αλλαλαγμός σαρκολατρίας, διασκέδασης, αποστασίας. Αυτή είναι η αποστασία, αδερφοί. Και καθώς πλησίασε εις το στρατόπεδο, άνοιξε τα μάτια του, είδε τον μόσχον και χορούς. Αυτή ήταν τώρα πια ο αποστατημένος λαός του Θεού. Αυτός είναι ο κόσμος. Μόσχος και χορή. Και βγάζουμε και πολλούς χορούς. Από τότε που είμαι πιτσιρικάς, εγώ έχω μάθει χορούς. Εδώ τους ξεχάσα όλους. Δόξα στο Θεό. Αλλά ο κόσμος αυτό κάνει. Αν το έχετε προσέξει, ξεδίνει με τους χορούς. Από, πώς το λένε, από τους κλασικούς ελληνικούς χορούς, Τσάμικο και τα ξέχασε και πώς τα λένε. Από αυτούς μετά μπήκαμε στους μάγκικους και μετά φτάσαμε στους μοντέρνους και τώρα οι άνθρωποι έχουν χάσει το μυαλό τους. Τουλάχιστον τότε υπήρχε και ένας ρυθμός, υπήρχαν βήματα. Τώρα υπάρχει τρέλα μόνο. Μόνο τρέλα υπάρχει. Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Αυτό είδε ο Μωυσής τότε. Η αλήθεια είναι ότι αυτό βλέπουμε και εμείς σήμερα. Μόσχους, θεούς χωνευτούς και χορούς. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Και όταν το είδε ο Μωυσής αυτό, εξήφθη ο θυμός. Εδώ δεν φάνηκε δόκιμος ο Μωυσής. Γιατί η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Θύμωσε. Και θυμώνοντας,
έριψε τα σπλάκας του Θεού από τα χέρια του και τη συνέτριψε. Φοβερό, αυτό του στήχησε να μπει και στην γη της Χανάν, στη γη της Επαγγελίας. Αλλά αυτό να προσέξουμε τελειώντας, αδερφοί. Ο Μωυσής ήταν πράος, πραής, υπερπάντας στους ανθρώπους. Δεν ήταν ένας κοινός άνθρωπος. Ήταν ένας ευλογημένος φόδρα άνθρωπος. Με χαρακτηριστικό, κατά πάντα υπάκουος και υποτεταγμένος στο Λόγο του Θεού. Και δεύτερο χαρακτηριστικό, πραής, υπερπάντας στους ανθρώπους. Και βλέποντας την αποστασία του λαού, του Θεού, εξήφθη η οργή του, θύμωσε και πέταξε πια το έργο του Θεού που του εμπιστεύθηκε ο Θεός κάτω και το σπάσε. Μη σας φαίνεται παράξενο πόσες φορές δεν το έχουμε κάνει όλοι μας. Αυτό που μας έχει εμπιστευτεί ο Θεός, να το πετάμε και να το γκρεμίζουμε. Που μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ο Λόγος του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο, τα αδέρφια μας. Θύμωσα με τον αδερφό μου, αν να χαθείς παλιό χάζε, κατέστρεψα το έργο του Θεού. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Ο Θεός να μας δώσει να μάθουμε από τον Χριστό που ήταν πράος και ταπεινός στην καρδιά. Αυτό να μάθουμε, αδερφοί. Αλλά και κάτι άλλο. Και οργίζεστε και μην αμαρτάνετε. Και αν οργιστείς, πρόσεξε μην αμαρτήσεις. Αλλά δεν λέει μην αμαρτήσετε. Οργίζεστε, μην αμαρτάνετε. Τι σημαίνει αυτό? Μην αμαρτάνεις και δεν μετανοείς. Ωραία, οργίστηκες, έκανες λάθος. Τρέξε γρήγορα να μετανοήσεις το αίμα του Χριστού να καθαρίσει εσένα και μένα από κάθε αμαρτία. Μην μένουμε στην αμαρτία που προήλθε από την οργή μας. Δικαιολογημένη η οργή του Μωυσή. Δηλαδή δικαιολογημένη. Μα είδε μόσχο ο λαός του Θεού και να χορεύουνε και να αμαρτάνουνε. Δικαιολογημένη η οργή του Μωυσή. Αδικαιολόγητη η συμπεριφορά του Μωυσή. Γιατί ο θυμός του τον οδήγησε στο να σπάσει τις πλάκες, το Λόγο του Θεού που του εμπιστεύθηκε ο Θεός με ιδιαίτερο και ειδικό τρόπο για αυτόν. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, να μην οργιζόμαστε. Πάσα οργή, λέει, να φεύγει από εσάς. Αλλά και να οργιζόμαστε και αμαρτάνουμε και αμαρτήσουμε, μη μένουμε στην αμαρτία μας. Να μετανοούμε, να ζητάμε το αίμα του Χριστού, να τις καθαρίζει τις αμαρτίες μας ο Θεός, να τις παίρνει, να τις πετάει στα βάθη των θαλασσών και εμείς μετά με πραότητα να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση. Αμήν.